απολυμμένες κατέληξαν δύο καθηγήτριες που μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου δίδασκαν στο γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Όλα άρχισαν από την απέτηση του κατοχικού καθεστώτος να μην συνεχιστούν οι υπηρεσίες των δύο καθηγητριών στο κατεχόμενο σχολείο. Η συνέχεια δόθηκε από την εκπαιδευτική υπηρεσία που πήρε την απόφαση, εφόσον δεν τις θέλουν στα κατεχόμενα, να τις απολύσουν. Το θέμα απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Δυστυχώς, η απάντηση από πλευράς της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι αρνητική. Έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη όπου το καθεστώς αορίστου χρόνου διακόπτει την απασχόληση. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους. Σε επιστολή του, ο Γενικός Εισαγγελέας χαρακτήρισε παράνομη την απόλυση των δύο εκπαιδευτικών, συμπληρώνοντας πως σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή τους με απόσπαση σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, θα πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς για τον τερματισμό τους, ενώ θα πρέπει να τους καταβληθεί από το κράτος και αποζημίωση. Για επιτακτική ανάγκη να διοριστούν εκ νέου οι δύο απολυμμένες καθηγήτριες έκανε λόγο η Βουλή. Καθόλου νόμιμο να απαιτούν να ενταχθούν μέσα στους καθηγητές, μέσα στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου. Δεν πρέπει να θεωρηθεί το Ριζοκάρπασο ως μια ειδική περιοχή η οποία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσιών από μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, από την πλευρά της, η εκπαιδευτική υπηρεσία σημειώνει πως το ενδεχόμενο αξιοποίησης των δύο εκπαιδευτικών με απόσπαση δεν είναι εφικτό, αφού οι αποσπάσεις αφορούν μόνο τους μόνιμους λειτουργούς της εκπαίδευσης. Έτσι, θα δοθεί ανάλογη αποζημίωση, αφού δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από τον νόμο προειδοποίηση.